Χούπερς και Μπράζερς Μπίχτερς έρχονται από αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Master League. Οι Χούπερς με ρεκόρ 3-13, το τρέχος της Μπράζερς Μπίχτερς, οι οποίοι μετρούν 9 νίκες και 7 ήττες στο πρωτάθλημα. Το τρίποντο άστοχο από τον Δημητριάδη. Πάνω λίγο να γίνει το κλέψιμο. Γενόπουλος. Αΐτος. Από μέσα απόσταση δεν θα έρθει το καλάθι. Από τα δεξιά, άστοχος ο Γεωργόπουλος. Πολυχρονόπουλος. Πολυχρονόπουλος περνάει πάσα, αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει αρχικά. Θα το κάνει με τη δεύτερη ο Δημητριάδης. Αυτή η προσπάθεια των Brazzers Brickters, το 0-0 παραμένει. Αδιάφορο το σημερινό μάτς βαθμολογικά, ενώ έχουμε το πρώτο καλάθι. 2-0 από τον Καραλή. Γενόπουλος. Χαΐτος και πάλι Γενόπουλος, θα εκτελέσει για 3 και θα στοχίσει. 2-3. Γεωργόπουλος θα σηκωθεί από το ύψος των Βόλων, θα βρει στόχο. 4-3. Πεντάδα για τους Χούπερς στο σημερινό μάτς, 6 παίκτες διαθέσιμοι για τους Brazzers Brickters. Ο Λιχρονόπουλος, Γενόπουλος και η μπάλα στην γωνία. Άστοχος ο Χαΐτος. Γεωργόπουλος. Άστοχη προσπάθεια από τον Κάραλη. Τώρα πολύ γρήγορα προς τα φιλοξενούμενη. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Δημητριάδης. Δίκαι στα πόδια του μπάλα. Γεωργόπουλος δίνει το σκρίνο συμπαίκτης του, πάει από την αντίθετη πλευρά. Τσεκούρας. Καλή πάσα του. Δεν την κατάλαβε και ο Καραλής και η μπάλα καταλήγει εκτός. Παραμένει το 4-3. Ηρεμεί την κατάσταση ο Πολυχρονόπουλος. Συνεργάζεται με τον Δημητριάδη, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Γεωργόπουλος έχει δύο αντιπάλους πάνω του, θα γίνει το φάουλ από τον Χαΐτο. Είναι βολές για τον Γεωργόπουλο, η πρώτη στο παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη 5-3. Εκτελεί και την δεύτερη μέσα κι αυτή για το 6-3. Πολυχρονόπουλος. Στη γωνία. Άστοχο το σουτ. Χούπερς. Βγαίνει μπροστά, 2-2 στην επίθεση, ωραία πάσα και θα έρθει το καλάθι από τον Γιώργο Πλό. Για το 8-3. Ο
Hoopers. Ένα έχουν και οι Brazil Sixers στο πρώτο δεκάλεπτο. Τρίποντο άστοχο από τον Δημητριάδη. Θα γίνει το κλέψιμο. Και το φαουλ στην συνέχεια. Και έχουμε το time out. Ξεκίνησε και πάλι το match. 8-3 μπροστά οι Hoopers. Καραλής ψάχνει επιλογή, αφήνει στον Γιώργο Πλό. Βάλα έξω στον Τσεκούρα, θα εκτελέσει και τους για 3. Θα βρει στόχο με τη βοήθεια του Απλού. 11-3. Δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Είναι ευκαιρία. Αλλά και πάλι θα στοχίσουν οι Brazil Sixers. Γρήγορα στον συνδυασμό οι Hoopers, δεν θα έρθει το καλάθι από τον Λιώκα. Άμυνα μέχρι στιγμής από τους φιλοξενούμενους, 2 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Hoopers. Προλαβαίνει το ρολόι και το εκτελεί ο Λιώκας για το 13-3. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Πορτοκαλί. Με τους Κοντίδη στο συν 10 με 3-52 να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Ριβάκος προσποιείται, θα πάρει το φάουλ. Και τις δύο βολές. Γράμμι ο Δρυβάκος. Θα στοχίσει στην πρώτη. Παραμένει το 13-3. Εκτέλει τη δεύτερη θα τη βάλει. 13-4. Καραλής. Λιώκας θα εκτελέσει, δεν θα βρει στόχο. Γενόπουλος κρατάει. Μπαίνει και πάλι στη γωνία. Συνεργάζεται με τον Πολυχρονόπουλο, ο οποίος ψάχνει επιλογές. Δεν βλέπει κάποια κίνηση. 9 δευτερόλεπτα για τους Μπίλτερς. Πίλτσις. Θέλει να διεισδύσει, πάει από τα αριστερά, δεν θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. Πιέζει ο Πολυχρονόπουλος. Γεωργόπουλος αφήνει τον Κάραλη, από κοντά εκείνος δεν μπορεί να βρει στόχο. Πίλτσις, μόνος του κόντρα σε 3. Πάει μόνος του στην φάση. Παραμένει το 13-4. Ωραία. Θα κλέψει και θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 13-6. Καραλής από κοντά. Θα πάρει το φάουλ ο Λιώκας. Είναι βόλες για τους Hoopers. Εύστοχο στην πρώτη ο Λιώκας. 14-6. Θα εκτελεί τη δεύτερη, θα στοχίσει. Επιθετικό ρυπάν, ωστόσο για τους Πορτοκαλί. Ανανέουν την επίθεσή τους. Γεωργόπουλος, καστή πάσα, δεν θα περάσει. Είναι και ο Πίλτσις για να κλέψει. Δεν θα βγει ωστόσο ο ευθυνδιασμός. Γεωργόπουλος παίρνει και πάλι και θα πετύχει το καλάθι. 16-6.
Αϊτός Γιαννόπουλος, πόδι από τον Λιώκα. 1.46 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, σταθερά μπροστά οι Hoopers. Έχουμε και το time out. Στην επαναφορά οι Blazers Bichters με τον Πίλτσι. Γιαννόπουλος, Πολυχρονόπουλος και πάλι Γιαννόπουλος. Η εκτέλεση από τη γωνία, η αστοχή. Βρίσκει στόχο ο Χάιτος για το 16-9. Θα έρθει ωστόσο το γρήγορη απάντηση από τον Λιώκα για το 17-9. Ξανά ο Χαΐτος από το ίδιο σημείο. Σε κουράς θα γίνει το φαουλ. Τέταρτο ομαδικό των Bichters, ενώ πήγαμε στην τελευταία 45 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Φάουλ τώρα από τον Καραλή. Γιαννόπουλος οργάνωνε την επίθεση των φιλοξενούμενων. Πολυχρονόπουλος. Ο Πίλτσις βγάζει απέναντι στον Χαΐτο, θα πάρει το τρίποδο και θα το βάλει και αυτό. 18-15. Στους τρεις η διαφορά. Συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά των Bichters και έτσι είναι βόλες για τους Πορτοκαλί. Ο Τσεκούρας είναι στην γραμμή. Θα εστοχή στην πρώτη, 19-15. Θα εστοχή στη δεύτερη, 13 δευτερόλεπτα για τους Μοβ. Γιαννόπουλος, Τρυπάκος, δεν περνάει η πάσα του, θα γίνει, το βλέπουμε από τον Λιώκα. Ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει το ρολόι, δεν θα βρει στόχο. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, Hoopers Blazers Bichters, 19-15. Μπαίνουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Hoopers προηγούνται στο σκορ με 19-15. Τρυπάκος βγάζει έξω στον Πίλτσι. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στο Γιαννόπουλο. Πολυχρονόπουλος θα βρει μπάλα στα πόδια του, την έσωσε εκεί, ωραίο ο Γιαννόπουλος με αυτοθυσία. Πίλτσις. Από κοντά θα πετύχει το καλάθι ο Δημητριάδης, 19-17. Γρήγορη επίθεση, αλλά άστοχη από τον Λιώκα. Έπαιξε καλή άμυνα ο Δημητριάδης. Ξανά ο Λιώκας από κοντά, δεν μπορεί ούτε τώρα, δεύτερη ευκαιρία, θα την βάλει τώρα την μπάλα στο καλάθι. 21-17. Δημητριάδης με το δεξί, άστοχος αρχικά, άστοχος και συνέχεια, αλλά έχουμε το φάουλ. Πρώτο αμαντικό των Hoopers.
βόλες για τον Δημητριάδη. Έξω η πρώτη. Εκτελεί και τη δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 21-18. Γεωργόπουλος δεν θα βρει στόχο, Πέντσης κατεβάζει. Η μπάλα έξω, Δημητριάδης ζητάει και παίρνει. Με το δεξί δεν θα έρθει το καλάθι, παλεύει ο Δημητριάδης και η μπάλα είναι για τους Χούπερς. Τσεχούρας οργανώνει την επίθεση. Καραλής δυνατή πάσα. Η μπάλα είναι για τους Χουπέρς. Τσεχούρας στην επαναφορά. Ρεμπέλος, Τσεκούρας, θέλει να περάσει στα μέσα την μπάλα, είναι και ο Δημητριάς να κλέψει, αλλά θα επανακτήσουν οι Πορτογαλοί και θα έρθει και το καλό αυτό τον Ρεμπέλο για το 23-18. Δημητριάδης, ωραία πάσα για τον Πίλτσι, πολύ ωραία συνεργασία από τους Brothers Brifters, η οποία θα φέρει το καλάθι για κύριος Δρυβάκου, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Στη γραμμή ο παίκτης των Brothers Brifters για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. Εκτελεί αστοχή στην βολή, παραμένει το 23-20. Πιέζει ψηλά τώρα η Μόβ. Πάνε την πίεση Hoopers και ο Λιώκας θα πάρει το φάουλ. Είναι δύο βολές. Ο Πιλτσής είναι αυτός που έκανε το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο ομαδικό των Brothers Brifters. Εκτελεί την πρώτη άστοχα ο Λιώκας. Μέσα η δεύτερη. 24-20. Πολυχρονόπουλος που σπείτε. Και πάλι Πολυχρονόπουλος παίρνει από τον Χαΐτο, Δημητριάδης. Χαΐτος, Πίλτσης είναι μόνος του. Θα εκτέλεσει για τρεις, αλλά δεν θα βρει στόχο. Λιώκας πάει μόνος του. Και Νόπουλος τώρα ανέβαζε ταχύτητα για τους Μόβ. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Δημητριάδη, αλλά η πάσα του Γενόπουλου δεν θα καταλήξει στον Πολυχρονόπουλο. Η μπαλά παραμένει στους Μπίχτερ. Φάση ο Τσεκούρας. Δημητριάδης. Φίλη πάσα για τον Πολυχρονόπουλο. Πιέζεται. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Χαΐτος. Είμαστε στο πλάι. Εκτελεί για 3. Θα βρει σιδερό. Γεωργόπουλος δεν θα φτάσει παρά και πάλι στον ίδιο, αλλά τώρα θα πάει στα χέρια του, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Δύο αντίπαλοι πάνω του, σαν τρέλερ έρχεται εκεί ο Λιώκας.
Γιανόπουλος, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Άτυχη μπήκε σε αυτή τη φάση. Παραμένει η κατοχή στους Πορτοκαλί. 6 και 15 ακόμα στο 4 δεκάλεπτο, 24-24 οι Hoopers, οι οποίοι κρατάνε το προβάδισμά τους. Ρεμπελός Γεωργόπουλος, εκτελεί για 2. Φίλτης θα αφήσει τον Χαΐτο, από κοντά εκείνος δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Τσεκούρας περιμένει τους συμπαίκτες του, ρίχνει ταχύτητα. Γεωργόπουλος γυρίζει, Δημητριάδη στο rebound. Δημητριάδης, κόντρα στον Τσεκούρα. Δεν θα πάρει κάτι. 2-2 στην επίθεση. Λιώκας από κοντά θα στοχίσει για το 26-20. Πολυχρονόπουλος, Δημητριάδης. Βίλτσης, θα δεχτεί το κορσό από τον Ρέμπελο. Hoopers, ενώ έχουμε και το time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, στο συν 6. Οι Hoopers, οι οποίοι βρίσκονται σταθερά μπροστά στο σκορ. Τσεκούρας παρεμβαίνει εκεί. Ο Πολυχρονόπουλος θα γίνει το κλείσιμο για τους Μπίκτερς και ο Δημητριάδης θα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τσεκούρας εκτελεί για 3. Εξαιρετικό rebound του Λιώκα. Γεωργόπουλος γυρίζει, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Χαΐτος, ωραία πάσα. Βίλτσις, πολύ δυνατή πάσα του για τον Χαΐτο, η μπάλα καταλήγει εκτός. Σε κούρα για 3, αστοχός, σώζει ο Βίλτσις. Χαΐτος, άστοχος, παλεύει ο ίδιος και θα συγκρατήσει. Ωραία η πάσα για τον Χαΐτο, θα δεχτεί την τάπα εκείνος. 7 δευτερόλεπτα για τους Μπίχτερς, επιμένει ο Χαΐτος και θα δικαιωθεί. 26-22. Τσεκούρας. Δεν περνάει στα στη πάσα του και θα γίνει το φάουλ από τον Πολυχρονόπουλο. Στον Πολυχρονόπουλο, με συγχωρείτε. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δρυβάκος επιστρέφει στο ματ. Παίρνει την θέση του Βιανόπουλου. Δημητριάδης. Κατευθείαν ο Πολυχρονόπουλος, η μπάλα έξω στο Χαΐτο. Εκτελεί εκείνος για 2 και θα βρει και πάλι στόχο, 26-24. Στο δίποντο πλέον το μάτς. Ρέμπελος. Γεωργόπουλος, Σεχούρας. Εκτελεί από την κορυφή. Δεν θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα. Βίλτσις. Θα πάρει και πάλι από τον Δημητριάδη, Πολυχρονόπουλος. Υποπίεση, θα βρει στόχο, ισοφάριση από τον Πολυχρονόπουλο. 26-26. Ανεβαίνει και ο Πίλτσης, θα κάνει το κλέψιμο. Δημητριάδη ξεκινεται στον εφηβιασμό και θα
έχουμε το προσπέρασμα για τους Μπίχτερς. 26-28 μπροστά οι φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά στο μάτς. Τσεκούρας δυσκολεύονται να πλησιάσουν στο καλάθι πορτοκαλί. Γεωργόπουλος. Θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο από τον Δρυβάκο αυτή τη φορά και πάλι ο Δημητριάδης να δώσει την κίνηση μπροστά. Καταφέρει να συγκρατήσει. Πάει και μέσα στο καλάθι, θα πάρει το φαουλ από τον Λιώκα. Μέσα πρώτη βολή, 26-29. Μέσα και η δεύτερη για το 26-30, στο συν 4 πλέον οι Μπίχτερς. Τσεκούρας. Ρεμπέλος. Πάει τα γεράκια εκτελεί ο Καραλής. Ένα μισή λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δημητριάδης του δίνει το στυνοπίλσης. Χαΐτος. Εκτελεί, θα βρει σίδερο αυτή τη φορά. Λιώκας, 2-2 στην επίθεση. Λιώκας πάει μόνος του. Επιθετικό ριμπάν του Γεωργόπουλου. Δύσκολα θα σηκωθεί. Και θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των Brazil Pictures. Μέσα η πρώτη, 27-30. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή. Για το 28-31. Για το 28-30, με συγχωρείτε. Δημητριάδης για 3, εύστοχος, 28-33. 43 δευτερόλεπτα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Καραλής, Ρεμπέλος. Τσεκούρας κοιτάει τις επιλογές του. Παίρνει και πάλι, έχει 8 δευτερόλεπτα. Ωραία, αλλάζει κατεύθυνση. Πάρα λίγο να πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι μετά τις απανωτές τρίπλες. Πολυχρονόπουλος. Αφήνει στον Δημητριάδη. Και να πάει μπροστά μέσα εκείνο στο πεθκάλι άμυνα ο Ρέμπελος. 10 δευτερόλεπτα για τους Μπίχτερς. 5 δευτερόλεπτα. Δημητριάδη θα πάρει το σούτ. Είναι άστοχος. Είναι και στη συνέχεια ο Καραλίτς και φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Hoopers Brothers Pictures, 28-33. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλέπτο, το οποίο βρίσκει τους Brothers Pictures στο συν 5 με το σκορ στο 28-33. Φαουλ νωρίς από τον Γενόπουλο. Μόλις 11 δευτερόλεπτα κύλησαν στο ρολόι για να έρθει το πρώτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Γεωργόπουλος παίρνει και εκτέλει αμέσως, 30-33. Δημητριάδης πάει προς τα μέσα, γυρίζει ωραία, θα πάρει το φάουλ από τον Ρεβελό. Πρώτο ομαδικό και για τους Hoopers. Είπαμε σήμερα το μάτς δεν έχει κάποια βαθμολογική σημασία, καθώς κάμια από τις δύο ομάδες δεν κυνηγάει κάποια θέση για τα play-off, ούτε κάποια θέση για την σωτηρία.
σηκώνεται ο Γεωργόπουλος, δεν θα ευστοχίσει. Άστοχος και ο Βιενόπουλος. Φιλτσής. Έχει πατήσει εκτός. Η μπάλα είναι για τους Πορτοκάλι. Τσεκούρας. Λιόγκας για τρεις, άστοχος. Ο Γενόπουλος πρόκει την μπάλα σε αντίπαλο. Τσεκούρας είδε την κίνηση του Λιόγκα κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Εκείνος δεν μπορεί αρχικά ούτε στη συνέχεια. Μπάλα είναι για τους Μπιχτέρς. Όχι, για τους Χούπερς. Τσεκούρας ψάχνει συμπαίκτη. Ο Πίλτσης άπλωσε εκεί τα χέρια του και έκανε το κλέψιμο τελικά. Δημητριάδης βγαίνει γρήγορα στον εφηδιασμό. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Λιόγκα. Στη γραμμή των βόλων ο Δημητριάδης. Θα χάσει την πρώτη. Θέλει τη δεύτερη. 30-34. Τσεκούρας. Βέρε καλή πάσα του. Βρήκε στο κάτω μέρος του ταμπλό. Ρέμπελος πιέζει παρά λίγο να γίνει το κλέψιμο. Χαΐτος. Είναι εκεί ο Γιώργοπλος για να κάνει το κλέψιμο. 3-3 στην επίθεση. Λιόγκας αναλαμβάνει την εκτέλεση και φτωχή. 32-34. Χαΐτος, Δημητριάδης. Ωραία, είδε την κίνηση του Πίλτσι και βγήκε το αλεούπ. 32-36. Φοβερή συνεργασία από τους φιλοξενούμενους. Ο Δρυβάκος. Φιλτσής κρατάει. Κλείνεται και από πορτοκαλί φανέλες. Κράτει ο Φιλτσής. Δρυβάκος. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τους γηπεδούχους. Λιόγκας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 34-36. Πλησιάζουν ξανά στο δίποντο οι Χούπερς. Τριβάκος έχει δύο αντιπάλους πάνω του, θα νικήσει και τον Κάραλι. 34-38. Τσεκούρας. Γεωργόπουλος. Και πάλι Γεωργόπουλος στον Τσεκούρα. Πάει πάνω το Βιενόπουλος. Ρέμπελος θέλει να παίξει με πλάτη, γυρίζει και αυτοχή. 36-38. Χαΐτος. Δημητριάδης εκτελεί για τρεις, εύστοχος. 36-41. Λιόγκας
χρειάζεται και θα κάνει το λάθος. Πίλτσι στον πάγκο στη θέση του ο Πολυχρονόπουλος. Πεντέμιση λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Blazers παίκτες έχουν πάρει το προβάδισμα και παραμένουν μπροστά. 36-43. Τσεκούρας. Ρεμπέλος. Παίρνει και πάλι από τον Λιώκα, αναλαμβάνει την εκτέλεση. Rebound του Τριβάκου. Πολυχρονόπουλος θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά. Γεωργόπουλος πάει προς τα μέσα και την πίεση του Τριβάκου. Η μπάλα παραμένει στους Hoopers και έχουμε το time out. Τσεκούρα στην επαναφορά. Γεωργόπουλος τον πίεζε ο Πολυχρονόπουλος. Καραλής εκτελεί για 3 και θα το βάλει. 39-43. Γεννόπουλος Δημητριάδης θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Λιώκας υπό την πίεση του Δημητριάδη θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φαουλ. 41-43. Στη συμπληρωματική βολή ο Λιώκας θα τη χάσει. Παραμένει το 41-43. Πολυχρονόπουλος θα βάζει εκεί με τους αντιπάλους. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Δεν βρήκε συμπαίκτη η πάσα του. Γεωργόπουλος. Rebound του Δημητριάδη. Κρατάει αργά ο Δημητριάδης, δεν νοιάζονται οι Blazers Bixers. Γεννόπουλος προσποιείται, θα πάρει την εκτέλεση τελικά, δύναμο το σουτ. Καραλής. Κρατάει ο Καραλής, θα πάρει και το τρίποντο. Εκεί είναι ο Λιώκας ανενόχλητος για να ισοφαρίσει σε 43-43. Έχουμε και μια διακοπή καθώς ο Ρέμπελος έδειχνε να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Και έχουμε το time out. Επιστροφή στη δράση με 3 λεπτά να απομένουν ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι βρίσκεται στην ισοπαλία 43-43. Δείχνει το σκορ. Δεν θα αλλάξει μετά το τρίποδο του Χάιτου. Ευκαιρία μετά από ώρα για να πάρουν το προβάδισμα οι Hoopers. Ρέμπελος, Τσεκούρας. Καραλής εκτελεί για 3, αύριο στόχο 46-43. Στο συν 3 πλέον οι Hoopers, οι οποίοι επανάρχουν το προβάδισμα. Γεννόπουλος. Πολυχρονόπουλος. Τριβάκος παίρνει την πάσα του. Κοντρά σε 2 αντιπάλους θα βάζει και με 2 Τριβάκος θα πετύχει το καλάθι. 46-45. Τσεκούρας. Ανέβασε ταχύτητα.
Και πήρε το φάουλο από τον Βιανόπουλο, ο οποίος δίνει και το χέρι. Είναι βόλες για τον παίχτη των Χούπελς. Τέλει την πρώτη, θα τη χάσει. Έξω και η δεύτερη, η οποία δεν θα βρει ούτε Στεφανή. Παραμένει 46-45. Πολύ ωραία πάσα του Πολυχρονόπουλου, θα την κάνει. Στο Δρυμάκος, ο οποίος δείχνει το συμπαίχτη του. Για την έξυπνη πάσα που του έβγαλε. Τσεκούρας, αστοχός, rebound από τον Βιανόπουλο. Πολυχρονόπουλος. Παίρνει και πάλι. Δεν περνάει πάσα για τον Δρυβάκο. 3-1, με αριθμητικό πλεονέκτημα οι Hoopers. Λιώκας θα πάρει το φαουλ από τον Χαϊτό. Τέταρτο ομαδικό τον Μπίχτερ. Μέσα η βολή. 47-47. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Πίλτσις. Πολυχρονόπουλος πάει μέχρι μέσα, 47-49. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του 10 λεπτού. Ρέμπελος αφήνει στον Τσεκούρα. Πάσα πίσω από την πλάτη του Κάραλη. Σηκώνεται ο Γιωργόπουλος, δεν θα βρει στόχο. Την μπάλα στα χέρια του Πολυχρονόπουλου. Τώρα ακολουθούν οι πορτοκαλί φανέλες. Πίλτσις για τον Βιανόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στους τρεις. 47-51. Τσεκούρας οργανώνει την επίθεση των Hoopers. 14 λεπτά ακόμα στη διάθεσή τους. Σχολεύεται αλλά συγκρατεί ο Γιωργόπουλος και ο Λιώκας ανενόχλητος, θα κάνει 49-51. Τελευταία δευτερολέπτα προλαβαίνει το ρολόι ο Κάραλης, αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 49-51, προηγούνται οι Brothers Brichters. Μπήκαμε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Με τους Brothers Brichters να είναι στην επίθεση. Αλλά και μπροστά στο σκορ με 49-51. Προηγούνται τον Hoopers, ενώ ο Χάιτος μπορεί να δυσκολεύει, αλλά πέτυχε το καλάθι. 49-53. Γιώκας πιέζει ο Πίλτσης, η μπάλα κατάληγε εκτός. Καραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Γιωργόπουλος σταματάει και εκτελεί. Δημητριάδης φεύγει μπροστά ο Πολυχρονόπουλος. Πίλτσης τον ακολουθεί, δεν θα έρθει το καλάθι. Καράλης υποπίεση, δεν θα βρει στόχο. Λιώκας το εξαιρετικό rebound. Ούτε και ένας μπορεί να εκτελέσει σωστά. 3-2 τώρα. Πίλτσης. Δημητριάδης. Επιστρέφουν οι Hoopers. Πολυχρονόπουλος. Πολύ ωραία πάσα για τον Βιανόπουλο. Τρομερή ασίστ από τον Πολυχρονόπουλο. 49-55. Τρύπησε την αντίπαλη άμυνα ο Πολυχρονόπουλος. Σταματάμε τώρα για να δεις τα κορδόνια του Τσεκούρας. 49-55 στις συνέξι πλέον οι Brothers Brichters.
Κουρκουράς. Χαΐτος. Γενόπουλος. Δημητριάδης δεν περνάει η πάσα του. Λιώκας τώρα για τους Hoopers, περνάει από την πρώτη πίεση. Λιώκας από τα δεξιά θα βρει στόχο, 51-55. Φιλτσής. Πολυχρονόπουλος, βγάζει έξω. Παίρνει και πάλι, 7 δευτερόλεπτα για τους Μπίχτερς. Φιλτσής. Χαΐτος εκτελεί για να προλάβει και τον χρόνο. Γιώργας πιέζεται. Γεωργόπουλος από κοντά, δεν θα βρει στόχο. Βίλτσις. Περνάει από σχεδόν όλα τα χέρια των Μπίχτερς η μπάλα. Βίλτσις. Θα... δεν θα ευστοχίσει. Αναπήδηση η μπάλα στο Στεφάνι. Κατοχή για τους Hoopers. Εφτά λεπτά στο μάτς ακόμα. Στο συν 4 οι φιλοξενούμενοι με το σκορ στο 51-55. Κάστον δυσκολεύτηκα από ο Πίλτσις. Ρεμπέλος εκτελεί, αστοχή. Πάω στον Πολυχρονόπουλο από τον Καραλή. Πρώτο ομαδικό των Hoopers. Πολυχρονόπουλος. Πίλτσις. Γενόπουλος στο πλάι, θα εκτελέσει, θα βρει σιδερό. Σε κουράς πιέζεται από τον Πολυχρονόπουλο. Θα πάρει το φάουλ. Πρωτοματικό και για τους Brothers Brickers, οι οποίοι προχώρησαν σε αλλαγή. Ο Δρυβάκος θα περάσει το μάτς. Θες του Γενόπουλος. Ναι, στον πάγκο θα πάει ο Βιονόπουλος. Προσποιείται, αλλά σηκώνεται. Συνέχεια ο Γεωργόπουλος θα πετύχει το καλάθι, 53-55. Γεωργόπουλος. Τσεκούρας. Θα εκτέλεσει για τρεις, για το προσπέρασμα θα γίνει αυτό. 56-55. Θα γίνει και το λάθος στη συνέχεια από τους Brothers. Σε κούραση θα το βάλει και αυτό, όχι τώρα. Είναι και ο Καραλής, ο οποίος από κοντά δεν θα μπορέσει να ευστοχεί στο follow. Πολυχρονόπουλος και μαρκάνεται πολύ ωραία. Γυρίζει, βγάζει έξω, εκεί που έστειλε την μπάλα δεν υπάρχει κανένας. Ενώ έχουμε και το time out. Φέτε 29 ακόμα για το φινάλε, 56-55 μπροστά οι Hoopers. Ρεμπέλος, Τεκούρας, βλέπει τις κινήσεις. Ο Καραλής ζητάει, αλλά θα πάει στον Γιώργο Βλό. Λιώκας στα 3 δευτερόλεπτα, δεν θα βρει στόχο. Ρεμπέλος προλαβαίνει το ρολόι, αλλά θα στήσει από κοντά. Νέα ευκαιρία για τον Γεωργόπουλο, θα έρθει το καλάθι, θα πάρει και το φαουλ. 58-55. Στο συν 3 η Πορτογαλή. Εκτελεί τη συμπληρωματική βολή, θα τη χάσει ο Γεωργόπουλος.
Ανδριάδης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Γεωργόπουλο, ο οποίος βγαίνει γρήγορα μπροστά, τον ακολουθούν οι μπίχτες, τον άγχωσαν εκεί και δεν αυτή την πάλι στο καλάθι. Πολυχρονόπουλος, Χαΐτος, εκτελεί, θα βρει σιδερό. Φάουλ από τον, από τον Τρυβακό στον Ρέμπελο. Σεχούρας. Καραλής βγαίνει έξω για να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Σου δίνει το σκρίνο ο Ρέμπελος. Θα ετοιμάζει τώρα. Θα γίνει το κλέτσο από τον Πίλτσι. Θα βγει γρήγορα μπροστά εκείνος. Θα πάρει το φόλ παρά λίγο να μπει και το καλάθι. Δεύτερο ομαδικό των Hoopers. Μέσα η πρώτη βόλη, 58-56. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Προσπαθεί να προλάβει την μπάλα. Η κατοχή παραμένει στους Μόβ. Δημητριάδης, Πίλτσης, βγαίνει έξω. Πολυχρονόπουλος ζητάει το σκριν, έχει 5 δευτερόλεπτα. Εκτελεί για 3, θα πετύχει το καλάθι, προσπέρασμα για τους Μπίχτερς. 58-59 και πάλι μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Με 3-40 ακόμα για το τέλος. Καραλής, δεν είναι καλό το σουτ. Καταλήγει airball. Πολυχρονόπουλος. Δημητριάδης δίνει ύψος στο σουτ. Τρυβάκος είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Μπαλά και πάλι στον Δημητριάδη, ο οποίος θα πάρει το foul. Ο Τσεκούρας είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Τρίτο ομαδικό των Hoopers. Πολυχρονόπουλος. Δεν φτάνει μπάλα στον Δημητριάδη. Θα γίνει το λάθος από τους Hoopers. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Γεωργόπουλος. Χαΐτος, Δημητριάδης, είχε χώρο, μπαίνει στον Πολυχρονόπουλο. Κόντρα σε όλους εκείνος, θα πάρει τις δύο βολές. Τέταρτο ομαδικό των Hoopers, ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη, 58-60. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή. Για το 58-61, 2,5 λεπτά ακόμα. Πιέζει ο Δημητριάδης, θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο. Ακόμα ένα λάθος για τους Hoopers και βόλες για τον Πολυχρονόπουλο. Ενώ συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά των γηπεδούχων. Ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά οι Brothers Bichters, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 3. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Για το 58-63. Και έχουμε και το time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας, 58-63 το σκορ, 2-28 για το τέλος. Γεωργόπουλος.
Ρέμπελος αναλαμβάνει την εκτέλεση. Καραλής θα πάρει το επιθετικό, θα βρεθεί και σύντοχος. Φτάνει στα χέρια του Τσεκούρα η μπάλα. 7 δευτερόλεπτα για τους Πορτοκαλί. Φίλτσις πιέζει. 4 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεση τους οι Hoopers. Λιώκα στην επαναφορά. Ρεμπελός παίρνει και εκτελεί, είναι για δύο, το σύμπω του σε γράμμη. Φίλτσις, ωραία στο δρυβάκο, δεν θα έρθει το καλά από κοντά. Φίλτσις θα κάνει το κλέψιμο. Δημητριάδης, Χαΐτος απέναντι. Δρυβάκο ζητάει ο Δημητριάδης, εκτελεί για 3, δεν θα έρθει το καλάθι. 1,5 λεπτό ακόμα στο ρολόι. Δημητριάδης πιέζει τον Τσεκούρα, θα γίνει το κλέψιμο. Αίτος θα πάρει το φάουλο από τον Ρέμπελο. Και είναι 2 βολές για τον Χαΐτο. Μια μάρτυρα του στον διαιτητή ο Τσεκούρας για την προηγούμενη φάση που του έκανε το κλείσιμο Δημητριάδης. Εύστοχος την πρώτη, 58-64. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Για το 58-65. Στο σύν 7 πλέον οι Brazzers Brothers. Τσεκούρας για 3, δεν θα βρει στόχο. Θετικό rebound του Ρέμπελου. Και πάλι Τσεκούρας. Πάει προς τα μέσα, θα έρθει το καλάθι. 60-65. Δημητριάδης. Πετάμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Φίλτσις, ωραία στον Χαΐτο. Από κοντά εκείνο θα δεχτεί την τάπα από τον Ρέμπελο. Γεωργόπουλος θέλει να βγουν γρήγορα προς τα Hoopers. Αυτός ο χρόνος τελειώνει. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Δεν κατάφερε εκεί να πάρει κάτι ο Τσεκούρας. 34 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Φίλτσις πάει μέχρι το τέλος, 60-67. Και έχουμε το time out. Επιστροφή από το time out, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Γεωργόπουλος στα στοχή. Πολύ χρόνο που μας μάζευε το rebound. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι Hoopers. Φίλτσις περνάει, δεν θα κάνουν επίθεση. Οι Βρασμίδες δεν θα κάνουν, μάλλον με τον Πίλτσι θα το πάρει. Έτσι για την πλάκα από το κέντρο δεν θα το βάλει. Και φτάνουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Οι Hoopers θα επικρατήσουν. Οι Βρασμίδες που έχουν σχόλει θα επικρατήσουν τον Hoopers με 60-67.